Δήμητρα. Σε αγαπώ. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σου. Θέλω να πω, δεν είναι ότι δεν σε αγαπώ, αλλά... Πάντα πλαστάζουν το γέρι μου το αλλά. Αγαπώ σε, Βίλιαμ, αλλά. Είσαι καλό παιδί, ρε Βίλιαμ, αλλά. Μου είπες όμως, γουστάρεις με. Όχι. Από τις 800.000 λίρες που μου χρωστάς, θα σου χαρίσω τα μισά. Θέλω να βγάλεις από τη μέση αυτόν που λέει τις ανοησίες. Ξέρω ποιον εννοείς. Μιλάς για τον γιατρό τον Όσμαν, right? Right. Έλλη! Τούτη δουλειά πρέπει να γίνει υπόψη, γιατί αύριο τούτος φεύγει. Πάει Λονδίνο. Υπόψη, υπόψη. Μαμά. Παπά. Τερέζα. Μέσα στο γραφείο μου αυτήν τη στιγμή βρίσκεται ο... Ποιος δηλαδή? Ο πραγματικός σου πατέρας, Πέτρο. Είναι Τουρκοκύπριος. Ο αδελφός σου είναι γιατρός. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω, να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Κάτι να σε εντυπωσιάσει, στον αέρα ένα σημάδι σου να πιάσει. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω, να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω, να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Μα κολλάω και πάλι σ' όλα εκείνα που έλεγε γελώντας η Μελίνα. Βρήκα κάτι λοιπόν να σου πω, που είναι πάντα καινούριο και απλό. Σ' αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα. Σ' αγαπώ. Η καρδιά μου τρελάθηκε βαράει σαν ξεκούρδιστη πάντα. Σ' αγαπώ. Θα με βρεις το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν. Θα είμαι εδώ κι όλα πάλι ξανά όπως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν. Το Παρασκευή ήταν κάτι. Μπράβο, γύρω. Ο Τζέσος.
σχολείο. Λοιπόν, περίμενε. Πού πάει? Δεν είναι μόνο. Καλά, με φοβάσαι, αλλά εγώ δεν μάθω τώρα. Ίσως να πες εύκολα, καμία ευθύνη, να. Εντάξει. Πού πας ρε δικιά μου τώρα. Αφήστε μου μπροστά. Σειρά. Ναι. Πάτε μαζί μου. Είμαι ο πατέρας σου, παιδί μου. Ποιος πατέρας μου. Δεν σε ξέρω. Έχεις δίκιο, παιδί μου. Περίμενω ότι ήταν να μου απαντήσεις έτσι. Ήξερα το παιδί μου. Και έχεις δίκιο. Ποιος είσαι εσύ που έρχεσαι να μου πεις ότι είσαι πατέρας μου μετά από 42 χρόνια, μετά που άφησες τη μάνα μου. Γεια μου, άκουσε σε παρακαλώ. Απάντα μου τούτο που σε ρωτώ. Πέτρο, το μόνο πράγμα που ήθελα ήταν να σε δω. Τίποτε άλλο. Απάντα μου τούτον που σε ρωτώ. Δεν μπορούσα να μείνω, παιδί μου. Δεν μπορούσα να μείνω. Εγίνηκαν πολλά κακά τότε. Μόνο τούτον εσείς να μου πεις. Όχι. Έχω να σου πω ακόμη κάτι. Συγγνώμη για όλα, παιδί. Συγγνώμη για όλα. Τι άλλο να σου πω. Ήμουν ένας απλός άνθρωπος. Ένας αδύνατος άνθρωπος. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Τίποτα απολύτως. Όταν ξεκινήσαν οι φασαρίες, ήταν σαν έναν ανεμοστρόβιλο. Ήρθε και πήρε τα ούλα, κατάστρεψε τα ούλα. Εσάρωσε τις ζωές μας. Εσάρωσε τα ούλα. Εσάρωσε ό,τι έβαλαμε με την αγάπη μας. Ό,τι εφτιάξαμε με την αγάπη μας. Εν ωραία τα ποίηματα που μου λαλείς. Αλλά γιατί έφυγες τη μάνα μου, μου είπες. Εν μπορούσα να μείνω, παιδί μου. Σε παρακαλώ. Προσπάθα να με καταλάβεις. Εν μπορούσα να μείνω. Ήταν πολλά άγρια τα πράγματα. Εγώ έκανα το λάθος να αγαπήσω μια Ρουμιά. Και η μάνα σου έκανε το λάθος να αγαπήσει έναν Τουρκοκύπριο. Όταν αρχέψαν οι φασαρίες, καταλάβαμε ότι η αγάπη μας ήταν και χειρότερη και από την αμαρτία. Οκ. Θέλεις να με δεις. Είδες με. Thank you. Θέλεις τίποτα άλλο. Ναι. Θέλω να πάεις να δεις τη μάνα σου. Επί έτσι είδα την. Να ξαναπάω. Α. Επί έτσι είδες την. Εντάξει, αφήνει να πάμε και μαζί. Είναι ο αδερφός σου στο νοσοκομείο. Αδερφός μου. Ποιος αδερφός μου. She's okay now, Mr. Morogodatos. Μην ανησύχετε. Μα πώς να μην ανησυχώ, γιατρέ μου, πώς να μην ανησυχώ. Έχω γίνει ένα ερείπιον. Μην νομίζετε, έχω κι εγώ τα διάφορα προβλήματα υγείας, ξέρετε. Προσωπικά εννοώ. Τι προβλήματα? Τι προβλήματα? Τίποτα, τίποτα διάφορα. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που προέχει είναι η κατάσταση της Έλλης. Ναι. Τον βολε, Μιστερ Μαύρο, τον κατάς. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είμαι βέβαιος, γιατρέ μου. Είμαι βέβαιος. Αλλά... No, δεν έχει άλλα. Θα τα καταφέρουμε. Και τον βολε. Ναι, ναι, αλλά... Δεν έχει άλλα. Ναι, αλλά αυτό που έχασε τις αισθήσεις της, γιατρέ μου, μια ανησυχεί πάρα πολύ, είναι πολύ αποκαρδιωτικό. Yes, that was because she was upset. But she will be fine. Don't worry. Εγώ πάλι, γιατρέ μου, νομίζω ότι... Αγάπη μου. Νομίζω ότι η Έλλη μας είναι πάρα πολύ καλά, έτσι δεν είναι, γιατρέ μου. Μην ανησυχείς μόνο μου, μια χαρά είσαι. Ο γιατρός μόλις τώρα μου είπε ότι είσαι μια... Πέστε τη στο εσύ, γιατρέ μου, ότι είναι μια χαρά. Sure, sure. Μα τα είπαμε εμείς. Right, Έλλη? Ναι. Δεν θέλω να μου αναστατώνεσαι, μωρό μου. Δεν θέλω.
Είναι δύο Κλητιανού ένα. Είναι το σπίτι του κυρίου Μαυροκορδάτου, του δικαστή. Καλά, φίλε μου. Εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι δαμέ. Είμαι μαζί με την κόρη του κυρίου Μαυροκορδάτου. Βασικά ήρθαμε σπίτι πριν 5 λεπτά και βρήκαμε πάνω στον καθρέφτη γραμμένο γίνον που σας είπα. Εν τω μεταξύ, οι γονείς της κοπέλας λείπουν από το σπίτι. Και το κινητό τους εγκλειστό. Και το κινητό τους εγκλειστό. Και ανησυχούμε πάρα πολύ. Και ανησυχούμε πάρα πολλά. Εντάξει, φίλε μου. Ερχόμασταν τώρα από εκεί. Οδός Διοκλητιανού, είπες, ναι. Τιανού, φίλε μου, Τιανού. Τιανού, όχι Τιανιού. Τιανού. Αριθμός. Το κλειδί μου τηλεφωνήσε αν πειράζει εμάς. Όχι μόνο εγώ, έχω κλειστό το κινητό. Αγάπη μου, για το όνομα του Θεού, άνοιξε το, σε παρακαλώ. Αφού απαγορεύεται, αγάπη μου, είναι νοσοκομείο εδώ πέρα. Ναι, μωρό μου, αλλά να πάει σπίτι με μωρό μου και να ανησυχήσει, σε παρακαλώ. Άνοιξε το κινητό. Μα αγάπη μου, απαγορεύεται, είμαι δικαστή. Το κλειδί, σε παρακαλώ, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Είναι οκ. Okay. Άνοιξε το. Σίγουρα, γιατρέ μου. Σίγουρα, άνοιξε το. Σε παρακαλώ, Θεοκλήτη μου. Εντάξει, αγαπητέ μου, εντάξει, να το ανοίγω, αγαπητέ μου, το ανοίγω. Εντάξει, μην ανησυχείς. Οι κανονισμοί είναι κανονισμοί, αγαπητέ μου. Είναι αδερφός σου από τη δεύτερη γυναίκα μου. Είναι γιατρός. Είναι ένας πολύ σπουδαίος επιστήμονας. Είναι ένας από τους καλύτερους γιατρούς της Αγγλίας. Αν πάμε μαζί στο νοσοκομείο να το δεις, είναι εκεί τώρα. Το όνομα του? Οσμάν. Οσμάν Αλή. Το επίθετο του είναι Αλή. Είναι το όνομα του μακαρίτη του πατέρα μου. Δηλαδή του παππού σου, του Αλή. I don't believe it. Τούτη δουλειά πρέπει να γίνει υπόψε. Γιατί αύριο τούτος φεύγει. Πάει Λονδίνο. Υπόψε. Κρίμαστε ρεάλια που έγινε ο γύρις του να τον σπουδάσει γιατρό μισό. Μισό λεπτό. Πού το ρε, πού το... Δεύτερη πόρτα δεξιά των αντρών. Το κινητό μου ρε. Τι να κάνεις το κινητό της μέσα ρε, πήγαινε πριν να σε φτάσεις, τέλειωνε. Έτω. Πέτρο, τι έπαθες πάλι. Σιωπή ρε. Πέτρο, τι γίνεται παιδί μου. Δεν το πιστεύω, τους ούλους που πάνω θυό μου. Πιένετε μέσα, please, πιένετε μέσα. Άντε, μπα μέσα και σου ρε. Πείτε, κουδεγκιάστε ρε. Τι να πω εγώ με τον άνθρωπο, είναι πατέρα. Μπα μέσα ρε. Καλά, ναι, λέω σου. Άντε, και κλείσε την πόρτα πίσω σου. Η κλήση σας προωθείται στο φωνοκιβώτιο του συνδρομητή που καλέσατε. Θα μπορούμε να κάνουμε πίσω, ρε. Τούτη δουλειά πρέπει να τελειώσει υπόψε. Γι' αυτόν κλειστό τηλέφωνο σου που τώρα, αν μετανιώσω, να μην μπορώ να σε πιάσω. Τούτη ιστορία πρέπει να τελειώνει υπόψε. Μα ούτε εγώ κατάλαβα τι ακριβώς συμβαίνει. Mm. Πάμε στο νοσοκομείο. Εντάξει, Πέτρο μου, για βάση, για βάση. Ωε, ένα εσύ, για βάση, για βάση. Βλίω. Εντάξει, πάμε. Ποιος είσαι? Ποιος είναι πάντα σου, έρθα. Πλάσμα μου ήταν κάτως, Ποκαχόντας να μου. Δεν μπορώ. Για στιγμή η ψυχή μου βοήθηκε πάρα πολύ. Πέρκια, θες να βουρήσουν τα πισόν τώρα. Όχι, εντάξει. Τον τρόμο που ήθελα να νιώσω, ένιωσα, τον κάνει. Α, θες να νιώσεις τρόμο, να. Ναι, ήθελα. Αρέσκει μου. Γιατί μου πες να σε κάνω. Να μου τούτο. Κουφί. Είπαμε, εντάξει. Ο τρόμος ανεβάζει με, διηγείρει τις αισθήσεις μου. Α, είσαι λίγο ντιβιτσιός, έτσι. Ναι, ας πούμε ότι αναζητώ την περιπέτεια. Εντάξει, φυλάς με, αλλά να σκέψω να θα πάει καθόλου καλά, δεν είναι. Ποιος σου είπε ότι θέλω να το πάμε καλά, εμείς οι δυο? Το καλό να μου αρέσει καθόλου. Μα καθόλου. Είπαμε, αρέσκει μου η περιπέτεια. Είμαι η κόρη της θύλας. Κι εγώ, φανώς θέλεις. Να ξέρεις, πω να φύγουμε που δαμέα, μην σκέψω να κλείνουμε από τραπέζι άλλοι τώρα. Εντάξει, πάμε. Λες πω, ναι. Τελικά ήταν κλέφτης του τόσο. Είδες, εξιάσαμε να τον αρωτήξουμε. Να τηλεφωνήσουμε στην αστυνομία. Για το μόνο ας πούμε. Να μου γυρεύκαμε όταν εμείς μέσα ανοίχτη τέτοια ώρα. Λάλλουμε τους. Και αν το μάθει η μάμμα μου.
Πιτρέ μου, είσαστε βέβαιος ότι το κινητό δεν προκαλεί προβλήματα? It's okay, Mr. Μαύρο-Κορδά. Κάμε τη δουλειά σου. Εντάξει, μωρό μου, μην αγχώνεσαι, μη μου αγχώνεσαι. Αγχώνομαι και όσο που καθυστερείς, αγχώνομαι παραπάνω. Παραδείγμα, μου σε παρακαλώ, μη στεναχωριέσαι. Σου λέω ότι, να ορίστε, χτυπάει, αλλά μην το αγχώσουμε και το μωρό μας τώρα. Πρέπει να είμαι ήρεμο. Ένα και το θέλουμε στη συνέχεια όμως, α. Έλα, παπά. Τερέζα μου, αγάπη μου, τι κάνεις? Παπά, είστε καλά? Μια χαρά είμαστε, αγάπη μου, μια χαρά. Ναι, όλα καλά, όλα καλά. Μην ανησυχείς. Πού είσαστε? Είμαστε εδώ. Εδώ, στο αυτοκίνητο. Κάνουμε βόλτες. Παπά, ακούει με η μαμά? Όχι. Παπά, είμαι πάρα πολύ αναστατωμένη. Κάποιος έγραψε πάνω στον καθρέφτη μου... κάτι. Τι? Τίποτε. Τι εννοείς τίποτε, αγάπη μου? Εννοείς ότι έγραψε τη λέξη τίποτε ή τι ακριβώς εννοείς? Ποιος το έκλεινε, μωρό? Ποιος? Έλα, αγάπη μου, μην αγχώνεσαι, μωρό μου. Σε παρακαλώ. Ναι, Τερέζα μου. Παπά, θέλω να σου πω τι έγραψα, γιατί δεν θέλω να το ακούσει η μαμά. Όχι, όχι. Πες μου. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έγραψε θα πεθάνετε. Α, μάλιστα. Εντάξει. Κοίταξε, μωρό μου, μείνε ακίνητη, ενώ... ρε παιδί μου, μην αγγίξετε τίποτα. Ιθοποιητέ μου, σε παρακαλώ, δώσ' μου. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, μην μου αναστατώνεσαι. Σε παρακαλώ, ηρέμησε, μίλησε εγώ με την Τερέζα. Θεόκλητε, σε παρακαλώ, δώσ' μου τότε. Σε παρακαλώ, Θεόκλητε. Τερέζα μου, αγάπη μου, είσαι σπίτι? Ναι, μαμά. Μωρό μου, μην ανησυχείς. Ξέρω τι είδες. Είδες εκείνον το απέσιο πράγμα που μας εγγράψαν. Απλώς, παιδί μου, μην αγγίξεις τίποτε ώσπου να έρθει η αστυνομία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και προπάντων, μην ξανανοίξεις το ψυγείο. Το ψυγείο? Θέλεις να σου πω κάτι? It's up to you. Ξέρεις, τον καιρό που έφυγαινα με τον Χρήστο, είναι αρέσκες μου. Μπορώ να σου πω ότι από κάποια στιγμή και μετά αρέσκες μου παραπάνω τον Χρήστο. Ξέρω, έχω αυτόν τον καθητή, είσαι μόνη που τον τραβλές. Εντάξει, βέβαια, ο Χρήστος είναι υπερβολικά καλό παιδί. Τούτον έπαψε να με εξητάρει σχεδόν από τον πρώτο καιρό. Αλλά ύστερα λυπούμε το, γιατί ήξερα πόσο να λυπηθεί με τον εχώριζα. Έχεις βαθιά ανθρωπιστικά αισθήματα, δεν είναι έτσι? Θέλεις να πεις ότι δεν το καταλάβεις έτσι, Αγούστα? Εγώ δεν μου κατάλαβα είναι ότι εζήλευκες. Τι εζήλευκα, ρε Παναβέ? Παραδείχε. Δεν ήξερα ότι ήταν να σου πω, αλλά έτσι για να μην ακουστεί λάθος, νομίζω ότι είναι εσύ που ζήλευκες. Διότι ο Χρήστος εκτός που σένα, αγαπάμε σε μένα. Αλλά εσύ, αν πως ο Χρήστος αγαπά άλλο πλάσμα, πας στη γη, εκτός που λόγω σου. Κάνεις λάθος. Ναι, ρε, καμπά. Εσύ εζήλευκες. Εζήλευκες και μάλιστα πάρα πολλά. Και μάλιστα ήταν τόσο δυνατή η ζυγεία σου που μπορούσες να καταλάβεις ότι σε γουστάρω. Ναι, μου λέει. Στοιχώς πάντα το κατάλαβα. Γιατί αν το καταλάβαινα, να σου έχω τότε φρακά κλάτσες, πάτσους να φέρεις τα μίλια σου. Αχα. Βέσαι να σε βασανίσω. Να μου να κάνω. Να σε βασανίσω πολλά. Εσύ περνά. Μου περνά. Να δείξε μου περνά ή δεν μου περνά. Α, να μου είναι. Σταμάτησε. Δεν το πιστεύω, σταμάτησε. Το ψυγείο τώρα, γιατί μου συνάφερε το ψυγείο. Εντάξει, να πάω να δω εγώ, εντάξει. Χρήστο, μην πάει σε πούποτε, σε παρακαλώ, μην είδαμε. Ένα λεπτό, μάνα μου, να πάω να δω, με φωάζει. Χρήστο, μην πάει σε παρακαλώ, μην πάει σε πούποτε, Χρήστο, μην πάει. Αγάπη, βρίσκομαι κλεισμένη μέσα σε ένα σανσέρ και το μόνο πρόσωπο που σκέφτομαι είσαι εσύ. Αν δεν είσαι με την άλλη, πάρε με τηλέφωνο.
αγαπούσε. Να μου δώσεις αδικά σε να παίξεις μόνο τον κουφουά. Όχι, έστειλα μήνυμα σε μια φίλη. Μα έχει σήμα. Αν τώρα έφυγε. Ω, τώρα έχει. Τώρα άνοιξε. Τώρα έχει. Τώρα άνοιξε. Να μου είπες την πρίζα. Να σας τη πίστης να στείλει καμιά πυροσβαστική αστυνομία να σου κάνουν ποταμή. Γιατί να σου κάνουν ποταμή σε σου, έρεσκει. Όχι, αρέσκει μου ρε. Αρέσκει μου να σκέφτομαι έτσι να πιάνει η μελαγχολία, η κατάθλιψη. Να έρχομαι να κλειώνουμε. Θέλω να πω, σου αρέσκει που είσαι κλεισμένος μαζί μου μέσα στο ασανσέρ. Εδώ ναι. Έχεις μεγάλη μηδά για τον εαυτό σου. Φυσικά. Ας σας τεβέ μου τώρα, σε ποιον έστειλε αυτό το μήνυμα. Στην αδερφή μου. Στην αδερφή μου. Okay. Ξέρεις τι, τούτη η ιδέα με το ασανσέρ αρχίσε να με εξητάει πάρα πολύ. Και αν είναι φοβερός πάντως, α. Γράψε το ίδιο πράγμα πάνω σε έναν κόλλο χαρτί και πέραν το μέσα στο ψυγείο. Γι' αυτό μου σου πίνει μέμα σου. Μωρό μου, τι έπαθες. Πρέζα. Εντάξει, μάνα μου, πας στο δικαστή, η αστυνομία να τον έβρει τον καρακιόζη που τα γράψε του τα. Κάτι, μάνα μου, έχω να πεις. Φύγε. Τι. Φύγε. Τι είπατε, μάνα μου. Φύγε, Χρήστο, φύγε, Χρήστο, φύγε. Γιατί, μα πέ μου γιατί. Φύγε, γιατί θα σε καταστήσω στην αστυνομία. Ποιες σου έκανα, μάνα μου, πέ μου τι. Χρήστο, φύγε, πιάτσε το κινητό σου, φύγε. Φύγε από το σπίτι μου αμέσως τώρα, φύγε. Φύγε από τη ζωή μου τώρα αμέσως, σε παρακαλώ. Τρεζά μου. Αγάπη, βρίσκομαι κλεισμένη μέσα σε ένα ασανσέρ και το μόνο πρόσωπο που σκέφτομαι είσαι εσύ. Αν δεν είσαι με την Αρλίν, πάρε με τηλέφωνο. Αγαπώ σε. Δεν είσαι πίνα, ρε, δεν έντρα, δεν θέλεις πίσω το ήμου. Ουφού. Αγαπημένη μου Δήμητρα, λυπάμαι που σε στεναχώρησα με την κουβέντα μας. Καταλαβαίνω πόσο άβολα ένιωσες όταν σου είπα ότι σ' αγαπώ. Όμως Δήμητρα μου, δεν θέλω να με λυπάσαι και να στεναχωριέσαι. Σ' αγαπώ τόσο πολύ που προτιμώ να υποφέρω εγώ παρά να ξέρω ότι υποφέρεις εσύ. Ποιος είναι τούτος? Η αδερφή σου είναι κλεισμένη στο ασανσέρ του γραφείου. Ειδοποίησε την πυροσβεστική. Η κλήση σας προωθείται στο φωνοκιβώτιο του συνδρομητή που καλέσατε.
αυτιά. Έχω να πάθω αυτιά σε τον καιρό που μας πήρε στο Σταυροβούλιο να εκθρομήνω περικλήσω ο Γέριμο. Σιωπά ρε, βιάστο να κατεβήσατε. Λίγο ρε. Καλές μου τα ντερά μου ρε, καλά που σου λάνω ρε. Θέλω να μ' αμήνεις. Εν είδα ποτέ μου έτσι αυτοκίνητο να τρέχει τόσο πολλά. Πώς έπαει τούτο. Άντε, πρώμε μέσα. Εντάξει, με βιάζεσαι, ένα λεπτό. Μα αν έχουμε ώρα. Μα τόσο πολλά έπιασε αγωνία να δεις τον αρφό σου. Κάμε την υπομενή. Ο γεγονός, γιατί εσάς άρεσε εσύ τώρα, ρε κουμπάρε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μου θωρείς γύρω γύρω, ήταν πως. Σιωπίνε ρε. Εντάξει ρε παιδί, εντάξει, αφήστε τα τούτα τώρα, αφήστε τα τούτα τώρα. Τι έστε εσύ, είναι πολλά παραξένη συμπεριφορά. Είναι παραξένη, οκ. Είναι πολλά παραξένη συμπεριφορά. Δεν κόψετε τώρα παιδιά τώρα, αφήστε τα τώρα τούτα. Πάμε να δούμε τον αδερφό σου Πέτρο. Να δεις τι αδερφόν έχεις. Εν το λέω μόνον εγώ. Είναι ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες. Είναι ένας από τους καλύτερους καρδιολόγους του Ηνωμένου Βασιλείου. Πάμε μέσα να γνωρίσω τον αδερφό μου. Με βιάζεσαι, Πέτρο. Με βιάζεσαι. Κάμε λίγη υπομονή. Δεν έχουμε ώρα. Περιμένει μας μέσα. Να πω εγώ και να φύγει εκείνος. Περιμένει μας μέσα. Οκ. Κάτι. Πέμε. Τον καμό που είχα για σένα, γέ μου. Έκανα το διπλή αγάπη και αγάπησα τον Οσμάν. Και όταν αγαπούσα τον Οσμάν, σε αγαπούσα και εσένα μαζί. Οκ. Πάμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Οσμάν, να σου συστήσω τον Πέτρο, τον αδερφό σου. Πέτρο Οσμάν, ο αδερφός σου. Αδερφέ μου. Πέτρο. Ξανά όπως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν.